Καλησπέρα σε όλους τους αγκζίδες και φίλους του γηπέδου. Τετάρτη σήμερα και οι εργασίες στη Νέα Φιλαδέλφια συνεχίζονται και στο γήπεδο και στην υπογειοποίηση. Εξωτερικά δεν βλέπουμε στην νότια πλευρά κάποια εργασία, γίνονται όμως εσωτερικά. Πάμε να δούμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ παιδιά να πούμε ότι το πηγάδι έχει νερό, μαζεύει αρκετό νερό από τον υδροχώρο ορίζοντα και σιγά σιγά απατλούνται όλα τα νερά προς το ρέμα του Γιαμπουρλά. Εδώ κάποιες εργασίες στην νότια πλευρά, στο ισόγειο. Ό,τι μπορούμε να δούμε. Και προχωράμε στην νότιο-δυτική πλευρά, στο συνέξοδο της υπογειοποίησης ή την είσοδο. Δεν βλέπω κάτι στις εργασίες, βλέπω μια μπουλντόζα εκεί αραγμένη στην άκρη. Δεν ξέρω σε ποιο στάδιο βρίσκονται. Ίσως περιμένουν να ισιώσουν τον δρόμο και στην Πατριάρχο Κωνσταντίνου, ώστε να τον προχωρήσουν ταυτόχρονα όλων μαζί. Εδώ και είναι και η αριστερική μας. Στατιοδυτικά, όπως είπαμε, έχουν φύγει σκαντοσιές από τον πυλώνα, ο οποίος έχει τελειώσει. Επίσης βλέπω έχουν φύγει σκαλουσίες και από το κέντρο της δυτικής πλευράς, οπότε έχουμε μια πρώτη εικόνα το πώς θα είναι εξωτερικά το γήπεδο όταν θα τελειώσει. Λοιπόν, νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ ωραίο. Νομίζω θα μπουν και, όπως είπαμε και στα τζάμια, θα μπει σκούρο φίλτρο απ' έξω να γίνει φημέ, οπότε φανταστείτε λίγο τα τζάμια λίγο πιο σκούρα. Και έτσι έχουμε μια πρώτη εικόνα το πώς θα είναι σχεδόν από όλες τις πλευρές, μάλλον από όλες τις πλευρές το γήπεδο, αλλά όπως είπαμε με τις μικρές παραλλαγές. Στην νότια και στη βόρεια πλευρά λόγω των κτηρίων. Βρισκόμαστε στη βόρεια πλευρά, όπου βλέπουμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει να τοποθετούν σκαλοσιές στον βορειοδυτικό πυλώνα. Όπως είπαμε ότι μετά από τον νοτιοδυτικό θα ξεκινήσουν και το βορειοδυτικό. Εννοείται θα ακολουθεί όλη η ίδια διαδικασία με τη μαρμαρόσχονη, το στόγο και το βάψιμο. Και φαντάζομαι ότι ο επόμενος πυλώνας θα είναι ο βορειοανατολικός. Για να δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσει. Εδώ να πούμε ότι έχουν σφραγιστεί μέχρι ένα σημείο με τόπες και φεγγίτες. Οι φεγγίτες νομίζω έχουν σφραγιστεί σε όλη αυτή την πλευρά και έχει μείνει το κενό των μετωπών, αυτό που βλέπουμε. Και
και πάμε να προχωρήσουμε στην ανατολική πλευρά. Εδώ ανατολικά στην Πατριάρχου Κωνσταντίνου βλέπουμε τη μπουλντόζα να μαζεύει το χώμα, θα σκάψει λίγο ακόμα για να ισιώσει τον δρόμο. Στο βάθος βλέπω και κάποιες άλλες εργασίες, μάλλον για τύπου στεγάνωση. Αυτό το κομμάτι νομίζω το προχωρήσαν αρκετά γρήγορα και θα δούμε πότε θα τελειώσουν και ισιώσουν αυτό εδώ το κομμάτι, μήπως το πιάσουν όλο μαζί υπογείως, γι' αυτό έχουν σταματήσει και στην νότια πλευρά, ώστε να κάνουν τα αποστραγγιστικά στρώματα και μετά να μπει και η άσφαλτο και εννοείται όλος ο τεχνολογικός εξοπλισμός. Εδώ βλέπουμε το φορτηγό το οποίο φορτώθηκε πριν με το χώμα του δρόμου κάτω από την υπογειοποίηση, να έχει έρθει λίγο πιο πάνω και μάλλον θα το αδειάσει πάνω από αυτό το τελειωμένο κομμάτι της από άποψη στεγανοποίησης της κάλυψης. Παιδιά, να πούμε ότι το iConcept Store της Καπέλης στη Δεκελία δίπλα από την Βυζαντινή γωνιά θα κλείσει στις 26 του μηνός, οπότε και ξεπουλάει. Μπορείτε να βρείτε δηλαδή φανέλες, μπλούζες, σορτσάκια, φούτερ σε πολύ καλές τιμές για όποιον θέλει να προμηθευτεί. Έχουν μείνει κυρίως και παιδικά, αλλά έχει και πιο μεγάλα μεγέθη. Και αυτό εννοείται γιατί αλλάζει η συμφωνία, αλλάζει η ενδυμασία της ΣΑΚ. Θα έχουμε με την ΝΑΙΚ την καινούργια χρονιά. Οπότε και κλείνει το μαγαζί. Λοιπόν, εδώ θα αφήσει το χώμα, μάλλον δίπλα από αυτό το δεύτερο λοφάκι. Τώρα μάλλον θα το απλώσουν από πάνω, φαντάζομαι. Θα κάνω μια στρώση με το χώμα αυτό πάνω από την κάλυψη. Και μετά από αυτό νομίζω θα μπουν και τα κατάλληλα υλικά, τώρα δεν ξέρω ακριβώς τα υλικά είναι, ώστε να γίνει ο πεζόδρομος με τα γνωστά τα τουβλάκια που ξέρουμε. Εκεί βλέπουμε κάποιες εργασίες για την στεγανοποίηση. Ακριβώς τι υλικό είναι αυτό δεν ξέρω που περνάνε, σαν πίσα φαίνεται. Και προχωράμε. Εδώ επίσης έχουν κλείσει και το κενό
τις υπογειοποιήσεις που είχαν αφήσει και ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η κάλυψη. Λοιπόν, εδώ έχουν πιάσει να σφραγίσουν τα κενά ανάμεσα στους φεγγίτες και στις μετόπες. Βλέπετε, αυτό το πράγμα το άσπρο είναι για να γεμίσει το κενό. Και απ' έξω το περνάει, εννοείται, με σφραγιστικό. Σαν σιλικόν είναι, δεν ξέρω βασικά πως τι είναι, αλλά σαν σιλικόν μοιάζει. Ειδική βέβαια. Και πάμε να δούμε και λίγο πιο πάνω. Κάποια εργασία δεν βλέπω από την εξωτερική πλευρά. Βλέπω έχουν βάλει κάποιες βάσεις, δεν τις έχουν βιδώσει βέβαια, τις έχουν απλά σηκώσει και θα τις τοποθετήσουν τις επόμενες ημέρες. Αργότερα όταν θα φύγουν και οι σκαλοσιές στο πιο χαμηλά, θα τοποθετήσουν και τις υπόλοιπες βάσεις, αλλά προς το παρόν θα πιάσουν αυτή τη γωνία. Αυτά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Σήμερα έχει αγώνα handball και μπάσκετ. Handball 5 η ώρα για το πρωτάθλημα, μπάσκετ στις 8 για την τρίτη θέση. Καλή επιτυχία και στα δύο τμήματα. Εδώ βλέπω έναν εργάτη στις εξέδρες, δεν ξέρω αν φαίνεται με το zoom, για να δούμε. Κάτι κάνει, κάποια εργασία εσωτερικά εκεί. Γενικά είναι διασκοπισμένοι σε όλες τις εξέδρες που και που βλέπεις, δηλαδή κάποιον εργάτη μέσα. Τι έλεγα, αυτά. Ναι, καλή επιτυχία και στα δύο τμήματα. Και μακάρι και με το πρωτάθλημα στο handball να κάνουμε το treble. Και ραντεβού λοιπόν στις επόμενες εργασίες. Αυτά, μόνο ΑΕΚ.